Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο σημερινό Εφώλησης Ύλης. Πώς θα είναι ο κόσμος το 2049 άραγε? Σήμερα θα δοθούν απαντήσεις σε αυτή την εκπομπή. Πώς φανταζόμαστε τον κόσμο 26 χρόνια μετά? Ο άνθρωπος ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες είναι εδώ στο στούντιο, το καλωσορίζω. Είναι ο Δημήτρης Δημητριάδης, μελλοντιστής, ειδικός στα social media. Υπάρχουν και άλλα τα οποία θα τα πω σε λίγο. Δημήτρη, καλώς όρισες. Καλώ σα βρήκα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Και έχουμε στο στούντιο μαζί μα και θα το δούμε και στο εξώφυλλο του σε λίγο, το τελευταίο ολοκένουργιο βιβλίο, έτσι, που έγραψε μαζί με τον Γιάννη τον Σκορδά, που επίση θα τον έχουμε σε λίγο. 2049 Οδηγίε χρήση για το μέλλον τη ανθρωπότητα. Λοιπόν, ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε από τον Δημήτρη Δημητριάδη, που πρέπει να πω και λίγο παραπάνω πράγματα ποιο είσαι. Είναι αφοσιωμένος, γράφει στην εισαγωγή του βιβλίου, στην εξερεύνηση του μέλλοντος. Είναι ειδικός στο σχεδιασμό των εταιριών του αύριο και ερευνητής στην ειδική γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης. Βλέπουμε και το εξώφυλλο, φίλες και φίλοι, το οποίο είναι σε μαύρο φόντο. Γιατί επιλέξατε το μαύρο? Το μαύρο φόντο για εμάς δεν έχει να κάνει με το σκοτεινό μέλλον ή με το ότι τα πράγματα είναι δυσίωνα. Έχει να κάνει με το ότι είναι όλα τα χρώματα του φάσματος συναντιούνται στο μαύρο, καθώς επίσης στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις μηχανές και με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα χρώμα που μπορούν να αναγνωρίσουν, γιατί το βιβλίο έχει ένα διάλογο με την τεχνητή νοημοσύνη, θα το αναφέρουμε αργότερα, ναι. Οπότε το μαύρο ήταν η καλύτερη επιλογή. Όταν λέμε μελλοντιστής, τι ακριβώς εννοούμε? Δεν έχει σχέση με Mendium, έτσι? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν λέμε ούτε τον καφέ, δεν διαβάζουμε το μέλλον. Γιατί? Ναι. Γιατί έρχομαι από έναν κλάδο που είναι διεπιστημονικός και στην ουσία είναι η ελληνική μετάφραση του futurist στα αγγλικά. Το έχουμε ακούσει περισσότερο στα αγγλικά και είναι ένα κομμάτι των σπουδών του μέλλοντος, λέγεται σπουδές του μέλλοντος, είναι μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος και στην ουσία λειτουργεί με το να μπορούμε να κάνουμε σενάρια για το μέλλον. Είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που ξεκίνησε από το 1950, όπως ξεκίνησε και η τεχνητή νοημοσύνη περίπου την ίδια περίοδο, ναι. Από την Αμερική, για να μπορέσουμε να κάνουμε ουσιαστικά σενάρια για το μέλλον, γιατί το μέλλον δεν είναι ένα, είναι πολλά τα μέλλοντα και επηρεάζονται από τις επιλογές που κάνουμε ο καθένας. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Νομίζω κάνεις και ειδική αναφορά, κάνετε και ειδική αναφορά στο βιβλίο γιατί με την τεχνητή νοημοσύνη που, είναι και, που άρχισαν να γίνονται ήδη πάρα πολλές συζητήσεις στην παγκόσμια κοινότητα. Ποια λοιπόν είναι η νέα πραγματικότητα που φέρνει στην ανθρωπότητα η τεχνητή νοημοσύνη? Το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης αναφερθήκαμε εκτενέστερα στο βιβλίο. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι κάτι που το βλέπαμε σαν τάση να έρχεται πολλά χρόνια. Το βιβλίο γραφόταν και ξαναγραφόταν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Νομίζω 5 χρόνια το δουλεύεις, έτσι. Το δουλεύω πάρα πολύ καιρό. Γιατί ήθελα να δώσω την τάση. Αλλά ένα βασικό κομμάτι των τάσεων είναι ότι οι τάσεις εξελίσσονται και εξελίσσονται γρήγορα. Η τεχνητή νοημοσύνη ήταν μία από αυτές, ήταν μία από τις τάσεις και τις τεχνολογίες που δεν είναι σε γραμμική, αλλά πολύ μεγάλη εκθετική ανάπτυξη. Σε αυτό λοιπόν, το κομμάτι του πώς θα αλλάξει τη ζωή μας, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπει σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι κάτι περίεργο, αλλά στην πραγματικότητα βλέπουμε Netflix και είναι στο Netflix. Το Netflix αποφασίζει με τεχνητή νοημοσύνη ποιες ταινίες θα μας δείξει, είναι στα κινητά μας τηλέφωνα, στις επαφές που παίρνουμε κάθε φορά. Οι επαφές των δικών μας ανθρώπων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης είναι πιο εύκολες και πιο προσβάσιμες. Γενικά είναι μια τεχνολογία που θα αλλάξει και τον τρόπο που εργαζόμαστε και τον τρόπο που συνεργαζόμαστε και φυσικά τον τρόπο που υπάρχουμε. Ναι. Ποιες θα είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας με την τεχνητή νοημοσύνη? Να καταλάβει και ο κόσμος. Να καταλάβει και ο κόσμος. Πρακτικά. Πρακτικά. Ας πούμε ένα πολύ απλό πρακτικό σενάριο. Έχουμε αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας πηγαίνουν στο σχολείο, μαθαίνουν κάποια πράγματα, γυρίζουν και παλαιότερα εμείς είχαμε την αναζήτηση, ας πούμε, στις μηχανές αναζήτησης. Λέγαμε, α, okay, τι είναι κάτι? Είναι κάτι που θα το ψάξω στο Google. Ναι. Αυτό ήταν το ίντερνετ, το διαδίκτυο που έφερε τον εκδημοκρατισμό στην πρόσβαση της πληροφορίας. Δηλαδή, ήθελα μία πληροφορία, την αναζητούσα. Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται και φέρνει τον εκδημοκρατισμό στην πρόσβαση στη γνώση. Δηλαδή, μπορώ να ρωτήσω μία τεχνητή νοημοσύνη, το παιδί μου να ρωτήσει κάτι και να πάρει μία
εξαιρετικά σωστή απάντηση και όχι μασημένη τροφή, αλλά έναν διάλογο όπως θα έκανε με τον καθηγητή του για παράδειγμα ή με τον δάσκαλό του, που αυτό θα τον βοηθήσει να καταλάβει περισσότερα πράγματα. Άρα αλλάζει λίγο ο τρόπος που έχουμε την πρόσβαση στη γνώση. Αυτό είναι τόσο αθώο? Όχι, δεν είναι τόσο αθώο. Γιατί αυτό που γιατί λένε... άλλο πράγμα είναι να αναζητήσεις κάτι και άλλο είναι να κάνεις το ερώτημα συγκεκριμένο που θα σου πασάρει την έτοιμη τροφή. Πολύ σαν σωστή απάντηση και ποια θα είναι η απάντηση. Πολύ σωστή ερώτηση. Ναι. Δεν είναι τόσο αθώο γιατί όπως λέμε η τεχνητή νοημοσύνη αν δεν συναντηθεί με την κριτική σκέψη και αν δεν συναντηθεί με τη δική μας εκπαίδευση στο να αλληλεπιδρούμε με αυτές τις μηχανές και είναι ένας από τους λόγους που γράψαμε αυτό το βιβλίο, είναι παγίδα στην έτοιμη τροφή. Αυτό όμως, επειδή κάθε αλγόριθμος έχει τους περιορισμούς της εκπαίδευσής του, όπως κάθε άνθρωπος έχει τους περιορισμούς της κουλτούρας και της εκπαίδευσής του. Σε αυτό λοιπόν, όσο ο κόσμος καταλαβαίνει τις δυνατότητες αυτής της μεταμορφωτικής τεχνολογίας, τόσο καλύτερα αποτελέσματα και πιο θετικά θα παίρνουμε στην καθημερινότητά μας. Και γι' αυτό ξεκινάω από την εκπαίδευση και το παράδειγμά μου είναι η εκπαίδευση. Ναι, είναι πρόκληση το βιβλίο, διότι πραγματικά για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει και πολλά πράγματα, διαβάζοντάς το, μπαίνει στην εισαγωγή του θέματος και μπορεί να καταλάβει περισσότερα πράγματα. Άρα, μιλάμε για μια νέα πραγματικότητα που την ανέπτυξε σε έναν τομέα, έτσι, στον τομέα στον οποίο είπαμε πριν από λίγο στην αναζήτηση της γνώσης. Πες μου έναν άλλον τομέα όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα δώσει, ας το πούμε, μια νέα διάσταση των πραγμάτων. Ας πάμε σε ένα τομέα που όλοι μας καθημερινά είμαστε χρήστες του, που είναι η μετακίνηση. Καθημερινά κάποιος παίρνει το αυτοκίνητό του ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πάει στη δουλειά του. Πολλές φορές θα είναι στο μποντιλιάρισμα γιατί μαζί του το παίρνουν και άλλοι χρήστες το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και λειτουργούν τον ίδιο δρόμο, άρα έχουμε μποντιλιάρισμα. Όταν έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόνομα οχήματα, δεν είμαστε πολύ μακριά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες που λένε ότι μέχρι το 2025, δηλαδή σε 2 χρόνια από τώρα, το 30% των οχημάτων σε χρήση θα είναι αυτόνομα. Άρα το αυτοκίνητο θα μπορεί να σου πει μην φεύγεις στις 8 για να είσαι στις 8.30 στο γραφείο. Αλλά φύγε στις 8 παρατέταρτο γιατί έχω βρει έναν καλύτερο δρόμο. Όπως τώρα πάντως χάρη με το flyover, αν είχαμε τώρα αυτό το εργαλείο στη διάθεσή μας, λοιπόν υπάρχουν μέρες που πρέπει να φύγουμε όχι 1/4 και μισή ώρα και 3/4 πριν για τη δουλειά μας. Και το επόμενο κομμάτι... Θα ξυπνάμε το πρωί και μέσα στο... Ναι, θα έχω ένα μήνυμα στο κινητό μου ή αν θέλουμε να το δούμε πιο φουτουριστικά στον καθρέφτη που θα πλένω τα δόντια μου, που θα λέει ότι μπορείς να ξεκινήσεις 10 λεπτά αργότερα ή 10 λεπτά νωρίτερα γιατί οι συνθήκες του δρόμου είναι τέτοιες που θα φτάσεις τότε στο γραφείο σου. Και το επόμενο κομμάτι είναι ότι γυρίζω από το γραφείο, από τη δουλειά μου, από όπου και να είμαι και πρέπει να παρκάρω κιόλας. Με ένα αυτόνομο όχημα μπορώ να σταματήσω να κατέβω από το όχημα και το όχημα να παρκάρει. Αυτά δεν τα είναι τόσο που βλέπουμε τώρα, Δημήτρη, τι ακριβώς είναι? Είναι διάφορες... διάφορα πλάνα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας σε σχέση με το πώς έχουν φανταστεί το Metaverse και την τεχνητή νοημοσύνη συγγραφείς. Και γιατί το επέλεξα αυτό? Γιατί πολλές φορές η επιστημονική φαντασία είναι η βάση για την επιστημονική γνώση. Δηλαδή, πολλοί συγγραφείς, εδώ βλέπουμε ένα κομμάτι του Ready Player One του Neil Stephenson, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έγραψε το 1992 για το Metaverse. Και το Metaverse είμαστε στο 2023 και είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Ναι, είμαστε σε μια εποχή όπου τα πάντα εξελίσσονται ραγδαία. Τώρα αυτά το πόσο είπες και μια πολύ σοφή κουβέντα, πώς θα υπάρξει και η ηθική σε όλο αυτό, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον έτερο συγγραφέα και καλό σου φίλο, διότι συνεργαστήκατε και νομίζω ότι έχετε και φιλική σχέση. Έτσι, Γιάννη Σκορδά. Συνεργαστήκαμε πολύ στενά. Λοιπόν, το Γιάννη Σκορδά, τον δεύτερο συγγραφέα του 2049 Οδηγίες Χρήσης για το Μέλλον της Ανθρωπότητας. Αγαπητέ Γιάννη, κύριε Σκορδά, καλώς όρισες και εσύ στο Εφόλης της Ύλης. Ξέρω πολύ, καλώ σας βρήκα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες και για σένα, Γιάννη. Σπούδασες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Rotterdam School of Management. Είσαι οικονομολόγος με ειδίκευση στο σχεδιασμό αηφόρων και ψηφιακών
επιχειρηματικών μοντέλων, έτσι. Και το ερευνητικό σου αντικείμενο αφορά τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στην καινοτομία και τη σύγχρονη οικονομική ζωή. Λοιπόν, και όλα αυτά σε πολύ νεαρή ηλικία, από ό,τι βλέπουν και οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, τα χρόνια σας με τα πρόδωσε ο Δημήτρης ο Δημητριάδης. Πριν μου είπε ότι είσαι 24 χρονών. Είμαι λίγο μεγαλύτερος, είμαι 26 πλέον. Α, 26. Έχω μείνει 2 χρόνια πίσω. Ξεκινήσαμε να γράφουμε το βιβλίο. Και εντάξει, σίγουρα δεν ήμουν σε κάποιο βαθμό, εννοείται όσο βαθύς γνώσης είναι ο Δημήτρης στον τομέα αυτών, αλλά ο τρόπος με τον οποίο με πήρε δίπλα του και έτσι μου προσέφερε την ευκαιρία να τον βοηθήσω στη συγγραφή του βιβλίου, με έβαλε και εμένα έτσι στο να φανταστώ το μέλλον και με έναν πιο πραγματιστικό οικονομολογικό τρόπο να δούμε πώς έτσι το όραμά του για το μέλλον μπορεί να μεταφραστεί σε πιο ουσιαστικά σε πιο απλές ιστορίες για όλους να καταλάβουν πώς θα αλλάξει η ζωή μας με αφορμή τις νέες τεχνολογίες τα επόμενα χρόνια. Ναι. Το 2049 πώς φαντάζεσαι στον τομέα της οικονομίας και του management να εξελίσσονται τα πράγματα? Νομίζω ότι αυτό εντάξει αφορά και το σχεδιασμό των νέων επιχειρηματικών μοντέλων, αλλά και το κομμάτι της εργασίας, στο οποίο εντάξει, φαντάζομαι και ότι μην σας έχει πει αρκετά. Βλέπουμε αρκετά, νομίζω, μία σύνδεση μεγαλύτερη των εταιριών με τους καταναλωτές, με νέα μοντέλα, για παράδειγμα το μοντέλο του prosumer, δηλαδή ένας καταναλωτής είναι και παραγωγός. Αυτό το βλέπουμε και στον κλάδο της ενέργειας, για παράδειγμα. Οπότε βλέπουμε να αλλάζουν οι σχέσεις μεταξύ των εταιριών και του καταναλωτικού κοινού αρκετά. Ναι, λοιπόν. Να ρωτήσω τώρα τον Δημήτρη τον Δημητριάδη. Μας ανέφερες, Δημήτρη, κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα πώς θα είναι η ζωή μας με την τεχνητή νοημοσύνη. Χαρακτηριστικό αυτό που είπες για το πώς ένα αυτοκίνητο μπορεί να μας ειδοποιήσει για το πόσο χρόνο χρειαζόμαστε να πάμε στη δουλειά μας. Όσον αφορά τον τομέα της εργασίας που ανέφερε και ο Γιάννης. Στον τομέα της εργασίας, αυτό θα έχει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα για τον κόσμο της εργασίας? Στον τομέα της εργασίας έχουμε μόνο θετικά αποτελέσματα, παρόλο που ο απλός κόσμος, και λέγοντας απλός βάζω πολύ μεγάλα εισαγωγικά, ο κόσμος της πρώτης γραμμής βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως απειλή. Αυτό που λέω και στις ομιλίες μου είναι ένα και απλό και το πιο φωτογραφημένο slide, ότι δεν θα μας πάρει μία τεχνητή νοημοσύνη την εργασία, αλλά ένας άνθρωπος που χειρίζεται την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει συμβάλει, και η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και η πανδημία έχουν συμβάλει σε τρεις πολύ μεγάλες τάσεις. Είμαστε σε ένα περιβάλλον πολυκρίσεων. Έχουμε την μετα-COVID εποχή, έχουμε τη λωρίδα της Γάζας και την Ουκρανία, έχουμε τη μεγάλη παρέτηση στην Αμερική, δηλαδή Generation Z, μικροί νέοι στην αγορά εργασίας παρετούνται γιατί δεν συμφωνούν με το σκοπό των εταιριών, και μέσα σε όλο αυτό έχουμε και την κλιματική κρίση. Άρα ζούμε σε ένα περιβάλλον πολυκρίσεων που έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, που είναι μια τόσο μεταμορφωτική τεχνολογία, και τη βλέπουμε ως απειλή. Αυτό είναι λάθος. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει λύσεις και να είναι ένα εργαλείο σε πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Με την προϋπόθεση πάντοτε ότι ο άνθρωπος θα είναι αυτός ο οποίος θα ρυθμίζει τα πράγματα. Έτσι. Το κομμάτι που έχει να κάνει με τον άνθρωπο που θα ρυθμίζει τα πράγματα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί η απειλή της γενικής τεχνητής νοημοσύνης να έχει συζητηθεί και σε κύκλους. Είδαμε παρετήσεις μεγάλων στελεχών στην OpenAI και όλα αυτά. Όλο αυτό το δράμα δεν έχει παρά εσωτερική κατανάλωση. Αν πάρει τα ενία, την πρωτοβουλία για τα ενία η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, εδώ τι γίνεται τώρα? Δεν αποτελεί εχθρό της ανθρωπότητας? Σίγουρα, απλά δεν είμαστε ακόμη εκεί. Πρέπει να βλέπουμε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό που λέμε machine intelligence, δηλαδή έχουμε μία τεχνητή νοημοσύνη η οποία μπορεί να εκπληρώσει εξαιρετικά και με πολύ καλή ταχύτητα υπολογισμούς και κάποιες εργασίες. Άρα
αντί να σκεφτόμαστε ότι μία γενική τεχνητή νοημοσύνη μία μέρα θα είναι όπλο ή θα είναι οτιδήποτε και θα μας αφανίσει, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι... Πώς θα προετοιμαστούμε, προφανώς. Ναι, και την τεχνητή νοημοσύνη σαν την ηλεκτρική ενέργεια. Δεν μετράμε αυτή τη στιγμή πόσες ηλεκτροπληξίες έχει πάθει κάποιος. Μετράμε πόσα καλά έχει φέρει ο ηλεκτρισμός στη ζωή μας. Υπήρχε ζωή στην ανθρωπότητα και πριν τον ηλεκτρισμό, έτσι. Πολλές χιλιάδες χρόνια ζούσαμε χωρίς τον ηλεκτρισμό. Σκεφτείτε τη μεταμορφωτική αλλαγή που μπορεί να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας. Η εργασία μπορεί να γίνει αποκεντρωμένη, μπορεί να βοηθήσει στην αίσθηση σκοπού. Μα για την εργασία, ένα κλασικό παράδειγμα αυτού που λες είναι πώς ήταν η ζωή μας στον εργασιακό μας περιβάλλον σε πολλές δουλειές και ιδιαίτερα σε δουλειές οι οποίες είναι συνδυασμένες με αυτό που λέμε οικουμενική ανθρωπότητα, λοιπόν, και οικουμενική οικονομία. Λοιπόν, πώς ήταν η δουλειά μας, την εργασία μας προ-COVID και πώς έγινε μετά-COVID με την λεγόμενη τηλεργασία, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και στην Ελλάδα και αλλά πολύ περισσότερο. Και πόσο υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή που εργάζονται, είναι εργαζόμενοι σε άλλες χώρες και μένουν στην Ελλάδα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους μέσω της τηλεργασίας. Έχουμε ένα πολύ αναλυτικό παράδειγμα. Οι λεγόμενες εργασιακές ομάδες. Έτσι ακριβώς. Έχουμε ένα πολύ αναλυτικό παράδειγμα για το μέλλον της εργασίας και τα τρία σενάρια της εργασίας που είναι στην ουσία η αποκεντρωμένη εργασία, το να μπορώ να παράξω αξία χωρίς να είμαι απαραίτητα σε μια συγκεκριμένη έδρα ή να έχω φυσική παρουσία. Έχουμε το κομμάτι που έχει να κάνει με την εργασία από απόσταση. Αναφέρθηκε ο Γιάννης στα νέα business models. Και εδώ λοιπόν αυτό που μπορούμε να πούμε είναι σκεφτείτε ακόμα και τους ανθρώπους που δεν τους επηρέασε ο τρόπος εργασίας η πανδημία, δηλαδή τους ανθρώπους πρώτης γραμμής. Πόσο ευκολότερο θα ήταν αν οι τηλεθεατές μας σκεφτούν ένα σενάριο που είμαι υγειονομικός και μπορώ να έχω ένα ζευγάρι γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη το οποίο να μετράει τη θερμοκρασία του συνομιλητή μου, έτσι ώστε να έχω αυτή την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο. Αυτό η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το κάνει πραγματικότητα. Λοιπόν, βάζεις ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, τεχνητή νοημοσύνη και ιατρική. Το 2049, έτσι όπως το θέτεις στο βιβλίο σου, στο βιβλίο σας, και το ίδιο ερώτημα το κάνω και στον Γιάννη, ο οποίος μπορεί να παρέμβει όποτε επιθυμεί και ο ίδιος. Λοιπόν, το 2049... Η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει πάρει και τα ηνία στην ιατρική. Το κομμάτι των ηνίων είναι πολύ σχετικό. Με την έννοια πια, αυτή τη στιγμή η ιατρική είναι μια καθαρά ανθρωπιστική επιστήμη. Δηλαδή, ναι, αυτή τη στιγμή στο κομμάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, της ραδιολογίας ή στο κομμάτι του screening, των ακτινολόγων, για παράδειγμα. Ναι. Μια τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ πιο αποτελεσματική στο να βλέπει ακτίνες και να μπορεί να βρει έναν όγκο ή ένα κάταγμα από έναν ακτινολόγο. Γιατί είναι εκπαιδευμένη σε μηχανική μάθηση και έχει δει εκατομμύρια ακτίνες μέσα σε πολύ να μικρό διάστημα. Να το πω απλά, δηλαδή μπορεί να γίνει μέσω τεχνητής νοημοσύνης χειρουργική επέμβαση χωρίς γιατρό? Χωρίς γιατρό όχι. Πάντα θα υπάρχει αυτό που λέμε human in the loop, ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι εκεί. Γιατί όμως? Για να μπορεί να δώσει το τελικό confirmation, το τελικό check ότι όλα είναι εντάξει. Θα είναι δηλαδή καθοδηγητικός ο ρόλος του. Καθοδηγητικός. Και σκεφτείτε και ένα άλλο κομμάτι, οι γιατροί που σπουδάζουν τώρα. Πρέπει να πάνε να κάνουν ένα αγροτικό, να πάνε να κάνουν στην ουσία τη μαθητεία τους δίπλα σε έναν μεγάλο γιατρό. Μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και το Metaverse μπορεί ένας γιατρός να κάνει πρόβα σε ένα ψηφιακό ισοδύναμο, σε έναν ασθενή που δεν είναι ασθενής, αλλά είναι δεδομένα, είναι τα δεδομένα ασθενών, μία εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, για παράδειγμα, πάρα πολλές φορές, έτσι ώστε όταν θα φτάσει να είναι ένας πραγματικός ασθενής, ο συγκεκριμένος γιατρός να έχει πείρα σε πραγματικές συνθήκες, τις οποίες δεν μπορεί να τις βρει σε ένα νοσοκομείο, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα αγροτικό. Σωστά. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στο Γιάννη το Σκορδά. Γιάννη, από όσα ακούστηκαν μέχρι στιγμής, αν έχεις να επισημάνεις κάτι, το οποίο ειδικά στον χώρο της εργασίας και της ιατρικής και στον χώρο της οικονομίας τα πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, με κάλυψες σε πολύ μεγάλο βαθμό, Δημήτρης. Βαδίζομαι η κουβέντα, έτσι, έχει μια εστίαση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλου είδους τεχνολογίες οι οποίες βελτιώνουν
τη ζωή μας. Για παράδειγμα, η πρόοδος σε ό,τι αφορά το 3D printing Τι είναι αυτό? βοηθάει στην καλύτερα να μας εξηγήσει ο Δημήτρης, αλλά ναι. Γιατί εσείς το ξέρετε, ο κόσμος που μας Το ακούει, που μας βλέπει αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι είναι. κομμάτι του σωστά. 3D printing Ναι. έχει να κάνει με την εκτύπωση, με την τρισδιάστατη εκτύπωση αντικειμένων. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εργαλεία ή πράγματα μίας χρήσης, Ναι. τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον. Θα μπορούσαμε να εκτυπώσουμε αυτά τα εργαλεία ή τα αντικείμενα με ένα 3D printer, με ένα εργαλείο τρισδιάστατης εκτύπωσης, από βιώσιμα υλικά, τα οποία μετά, αντί να χρειάζεται να τα παράξουμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, χρησιμοποιείτε πυρούνια στο σπίτι ή κουτάλια ή οτιδήποτε. Έξω στην εστίαση χρησιμοποιούμε ξύλινα ή παλαιότερα και πλαστικά. Αυτό δεν θα ήταν ακόμη καλύτερο αν κάθε φορά αντί να παραγγείλουμε και να παράξουμε 1 εκατομμύριο τέτοια και να τα διανέμουμε να εκτυπώνονται μαζί με την παραγγελία σας ένα σετ από Προφανώς. μαχαιροπύρουνα. Αυτό είναι με το 3D printing εφικτό σήμερα. Δεν είναι κάτι μελλοντικό. Είναι Απλά άμεσο. Α, δεν άμεσο. έχουμε διανύμει την τεχνολογία ακόμα. Ακόμα δεν έχει γίνει η διανομή Ο της λόγος τεχνολογίας. που Ναι. αναφέρθηκα στο κομμάτι του 3D printing και για την ιατρική έχει να κάνει ακριβώς γιατί μπορεί να χρειαστούν πολλά προσθετικά μέλη, των οποίων το κόστος μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ ψηλό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτιαχτούν, ας πούμε, καλούπια από το απλό ζήτημα, ας πούμε, της οδοντιατρικής μέχρι το να δημιουργηθεί ένα καινούριο χέρι, ένα πόδι για έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει χάσει. Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για μια μείωση του κόστους σε ό,τι αφορά ένα τόσο θεμελιώδες ζήτημα. Τώρα σε ό,τι αφορά, ναι, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό ή αν έχετε κάποια πορεία. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο υπόθηκε. Όσον αφορά Ακριβώς, τώρα. είναι Όσον αφορά. επαναστατικό. Είναι επαναστατικό, βέβαια. Είναι ο ορισμός της επανάστασης στην Και μπορούν πράξη. φυσικά να γίνουν και περισσότερες βελτιώσεις με πολύ χαμηλότερο κόστος. Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα καλούπι το οποίο ήρθε και αν έχει γίνει ένα λάθος μετά θα είναι δυσθεώρητο πάλι το ποσό για να δημιουργηθεί από την αρχή. Άρα μιλάμε για βελτιώσεις. Αυτή είναι ουσιαστικά η επανάσταση που φέρνει το 3D printing. Ναι, και όσον αφορά το κόστος, ας το πούμε, της συγκεκριμένης. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, γιατί το κόστος ορίζει και την πρόσβαση σε αυτά τα σημεία, ειδικά στα προσθετικά μέλη. Η πρόσβαση σε μια χώρα, για παράδειγμα, η οποία δεν είναι τόσο ευνοημένη ή δεν έχει δημόσια περίθαλψη, είναι πολύ ουσιαστική στο να μπορείς να τυπώσεις με πολύ χαμηλό κόστος ένα προσθετικό μέλος. Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά ακόμα με το που μου πέρασε ο χρόνος χωρίς να το καταλάβω. Προόραση, η ικανότητα που θα σώσει την ανθρωπότητα. Η προόραση, έχουμε ένα κεφάλαιο σε σχέση με αυτό. Η προόραση ως η ικανότητα που θα σώσει την ανθρωπότητα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο άνθρωπος είναι το μοναδικό θηλαστικό που έχει αυτή την ικανότητα. Ποια είναι αυτή η ικανότητα? Μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να κάνουμε ταξίδια στο μέλλον και ταξίδια στο παρελθόν. Μέσα λοιπόν από το κομμάτι αυτής της μοναδικής ικανότητας που έχουν οι νευρώνες μας, το να φανταστούν τις καταστάσεις του μέλλοντος, μπορούμε να προετοιμαστούμε για την αλλαγή. Και αυτό που λέμε μέσα στο βιβλίο και είναι ένας από τους λόγους που θέλουμε να το διαβάσει από παιδιά 12 και 14 χρονών μέχρι 88 χρονών, είναι ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε την αβεβαιότητα ως συνθήκη προόδου. Δηλαδή να σκεφτούμε τον εαυτό μας σε 10, σε 20 χρόνια. Συνήθως δεν το σκεφτόμαστε γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα, ενώ έχουμε την ικανότητα, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα για το αύριο και αν τα πράγματα ανατραπούν. Ναι. Γιάννη, και σε σένα ο τελευταίος λόγος. Χάρηκα πολύ για τη συζήτησή μας. Ελπίζω ο κόσμος να καταλάβει και διαβάζοντας το βιβλίο μας ότι ουσιαστικά οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιακή πρόοδος που έχει επέλθει αυτή τη στιγμή μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε περισσότερα πράγματα χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους. Ναι, πολύ σημαντικό. Ένα τελευταίο ερώτημα. Το 2049 μπορούμε να φανταστούμε ακόμα για μια συνέντευξη που κάναμε τώρα με τον Γιάννη μέσω Skype, με τον Δημήτρη, με σένα Δημήτρη, στο στούντιο κάπως διαφορετικά. Ναι, μπορούμε να είμαστε όλοι avatars και ψηφιακά ισοδύναμα και εμείς οι τρεις να είμαστε
σε μια παραλία, ενώ τα ψηφιακά μας ισοδύναμα συνομιλούν σε μια συνέντευξη σαν για αυτήν. Όταν λέμε ψηφιακό ισοδύναμο. Σκεφτείτε ένα avatar όπου όλα τα δεδομένα και όλες οι γνώσεις που έχουμε ο καθένας μας να μπορεί μέσα από μια τεχνητή νοημοσύνη να συναλλάσσετε με άλλες τεχνητές νοημοσύνες που είναι στην ουσία η δική μας γνώση. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τον Δημήτρη Δημητριάδη και τον Γιάννη Σκορδά μας είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τρέξαμε μπροστά, αλλά νομίζω ότι πολλά από αυτά θα τα συναντήσουμε πολύ νωρίτερα από το 2049. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλή δύναμη και πάντοτε να είστε δημιουργικοί και οραματικοί. Σας ευχαριστώ και πάλι. Πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εφόλης Σεσίλης, δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι. Και σε αυτό το δεύτερο μέρος ασχοληθούμε με κάτι επίσης, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον, όπως και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, με την τεχνητή νοημοσύνη. Αφορμή για αυτό που θα ακούσετε και θα δείτε είναι το τελευταίο επίσης ολοκένουργο βιβλίο, όπως και το 2049 του Δημήτρη Δημητριάδη και του Γιάννη Σκορδά. Έτσι, έχουμε και ένα ολοκένουργο βιβλίο του ψυχοθεραπευτή, συγγραφέα και καλού φίλου της εκπομπής, του Μιχάλη του Λεβέντη, τον οποίο αμέσως θα καλησπερίσω από το στούντιο της TV100 της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Κύριε Λεβέντη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Πώς είστε, τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντογλίδη. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι και εγώ χαρούμενος. Και εσείς να είστε καλά. Είμαι χαρούμενος που τα ξαναλέμε και αφορμή γι' αυτό είναι το «Ελθόν εις εαυτόν». Έτσι, τι ακριβώς είναι ο τίτλος του βιβλίου και τι ακριβώς είναι και το περιεχόμενό του? Είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στην έρευνα που μπορεί να κάνει κάποιος όταν σκύβει μέσα του και ψάχνει. Ψάχνει να βρει αλήθειες από το εσωτερικό του εαυτού του. Αυτό το έγραψα στη διάρκεια 3 μηνών. Σχεδόν καθημερινά. Από τον Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι και τον... ακριβώς αυτό. Μέχρι και τον Νοέμβριο. Έπειτα από ένα διάστημα βγήκε ένας τόμος και στη συνέχεια βγαίνει τούτος δω τώρα με τίτλο «Ελθόν εις εαυτόν», ο οποίος βέβαια είναι αυτοτελής, και μιλάνε δύο, ο εαυτός και ο αληθινός εαυτός. Μια συζήτηση, εαυτός... μια συζήτηση του εαυτού μας με τον αληθινό εαυτό του, δηλαδή υπάρχει και ο ψεύτικος εαυτός. Ακριβώς. Βέβαια. Ο ψεύτικος εαυτός είναι εκείνος ο οποίος είναι επηρεασμένος από τα διάφορα που συμβαίνουν έξω από αυτόν. Ο κόσμος με αυτά ασχολείται. Με το τι θα φάει, τι θα πιει, πού γίνεται πόλεμος, ποιες είναι οι πολιτιστικές, πολιτικές, θρησκευτικές δραστηριότητες. Συζητάει για αυτά, τα κουτσομπολεύει, δηλαδή κάνει μία στροφή προς τα έξω. Και είναι σχεδόν συνεχής αυτή η έξοδος από τον εαυτό μας. Είναι αυτό που λέμε ο επιφανειακός εαυτός, τα θέματα ακριβώς της επιφάνειας. Αν όμως από την επιφάνεια πάμε στην ουσία, εκεί θα συναντήσουμε τον πραγματικό μας εαυτό και είναι πολύ δύσκολο να βρεις τον πραγματικό σου εαυτό σήμερα. Έτσι δεν είναι, κύριε Λεβέντη? Πολύ δύσκολο. Όντως, είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Χρειάζεται θάρρος, χρειάζεται τόλμη να το επιχειρήσει κάποιος. Έτσι. Εάν κάνει ψυχοθεραπεία και πέσει σε καλό ψυχοθεραπευτή ή εάν πάει σε έναν καλό πνευματικό, θα πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται. Η βοήθεια που χρειάζεται είναι μόνος του να φτάνει σε συμπεράσματα. Καθώς σκύβει μέσα του, δηλαδή είναι η συνείδησή του εκείνη που μιλάει, με κεφαλαίο το σίγμα, αυτός είναι ο αληθινός εαυτός, να παίρνει από εκεί απαντήσεις. Έχετε δίκιο. Ο πολύς ο κόσμος δεν το ξέρει, το αγνοεί ή φοβάται κιόλας να κάνει ένα ψάξιμο με τον εαυτό του μέσα. Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι εγώ ξεκίνησα να το κάνω αρκετές δεκαετίες μετά. Δηλαδή μετά τα 60 μου. Προϋπόθεση για να κάνουμε αυτό το ψάξιμο με τον εαυτό μας είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας ή... Πώς ορίζεται αυτή την αγάπη ή αν αγαπάς και πολύ τον εαυτό σου δεν θέλεις να τον ψάξεις?
είναι λίγο αντιφατικό αυτό που λέω, αλλά θέλω λίγο μια απάντηση από τη δική σας προσέγγιση που κάνατε. Δεν είναι αντιφατικό. Νομίζω πως όλοι αγαπάμε τον εαυτό μας. Όλοι φροντίζουμε το καλύτερο για μας και τους δικούς μας ανθρώπους. Και αυτά είναι σωστά και ευλογημένα, θα έλεγε κάποιος άνθρωπος της Εκκλησίας. Καλά κάνουμε και ενδιαφερόμαστε για μας, για τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, τους δικούς μας ανθρώπους. Σύμφωνοι. Να πω και κάτι ακόμη. Καλά κάνουμε και νοιαζόμαστε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Όχι αλίμονο αν μέναμε εκτός. Δεν θα είμαστε κοινωνικά όντα. Ο άνθρωπος όμως είναι κοινωνικό. Ωστόσο κάποιοι λίγοι άνθρωποι, θέλω να πιστεύω ότι ανήκω και εγώ εκεί, ότι ανήκετε και εσείς εκεί, όλοι αυτοί που ερευνούν το κάτι διαφορετικό από εκείνο που τους σερβίρεται, αυτοί που το ψάχνουν το την υπόθεση. Ναι, το ψάχνουν. Ακριβώς. Το ψάχνουν. Δεν τα αφήνουν έτσι. Κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω πρωτού προχωρήσουμε σε κάποιες έννοιες σε αυτό, αυτού του διαλόγου. Το ελθόν εις εαυτόν έχει, από πού προήλθε ο τίτλος? Να σας πω. Είναι λέξεις που ανέφερε ο Ιησούς στην παραβολή του ασώτου. Την θυμίζω πολύ γρήγορα. Έφυγε ο ένας γιος αφού πήρε όλα τα υπάρχοντα που του ανήκαν, έφυγε από την πατρική εστία, πήγε μακριά, τα έφαγε όλα αυτά και κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι η απομάκρυνση από τον Πατέρα, ξέρετε τι εννοεί ο Χριστός, η απομάκρυνση από τον Πατέρα, από τον Θεό δηλαδή, τον έκανε να διαπιστώσει ότι ξέπεσε. Δεν τα πήγαινε καλά καθόλου. Και τότε συνειδητοποίησε, έπρεπε να φάει τα μούτρα του δηλαδή, συνειδητοποίησε ότι ήταν μεγάλο λάθος αυτό που έκανε. Και ήρθε στον εαυτό του. Δηλαδή έβαλε τη συνείδησή του να λειτουργήσει ή την άκουσε αν θέλετε. Και τότε ελθόνισε αυτόν, αφού ήρθε στον εαυτό του, αφού συνήλθε, αποφάσισε να επιστρέψει. Από την επιστροφή του ασώτου λοιπόν το δανειστήκατε. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, είπα πριν και μιας και μιλάμε και για, με εκκλησιαστική λίγο γλώσσα, αν και η δική σας η προσέγγιση νομίζω ότι είναι πρωτίστως επιστημονική, θέλω να σας ρωτήσω, σαν συνέχεια αυτού που σας είπα για τον αν πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας ή η υπερβολική αγάπη μήπως οδηγήσει σε μια εγωιστική προσέγγιση της ζωής και της συμπεριφοράς μας. Ο διάλογος λοιπόν με τον εαυτό μας σε έναν τομέα, σε μια λέξη, εγωισμός, τι αποτελέσματα μπορεί να βγάλει? Ο εγωισμός είναι αυτός που μας έδιωξε από τον παράδεισο. Έτσι. Δηλαδή το να νοιαζόμαστε αποκλειστικά και μόνο για τον εαυτό μας. Και η αντίστροφη πορεία, δηλαδή να γυρίσουμε στον παράδεισο, να γυρίσουμε αν θέλετε στην ισορροπία, στην ευτυχία σε εισαγωγικά, είναι η ταπείνωση. Μάλιστα. Χωρίς ταπείνωση δεν υπάρχει επιστροφή. Ο πολύς ο κόσμος κάνει αυτό που είπατε. Δηλαδή νοιάζεται αποκλειστικά σχεδόν για τον εαυτό του. Και σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό, δείτε και τις χώρες τις ίδιες πώς λειτουργούν. Νοιάζονται μόνο για τον εαυτό τους. Και σε πολιτικό επίπεδο. Και η πολιτική το ίδιο κάνουν. Και σε πολιτικό επίπεδο. Τι βλέπουμε στην πολιτική? Ο δικός μου έχει δίκιο σε ό,τι και να λέει, σε ό,τι και να κάνει. Ο δικός μου που ανήκει στο δικό μου κόμμα. Ο άλλος και σωστά πράγματα να λέει, επειδή δεν ανήκει στο Μαντρί όπου βρίσκομαι εγώ, και εγώ δηλαδή είμαι ένα μέλος του κοπαδιού, του συγκεκριμένου κοπαδιού, επειδή ανήκει στο άλλο, τότε είναι αντίπαλος, είναι εχθρός. Το ίδιο συμβαίνει και με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, τα αθλήματα κλπ. Αυτό το ψάξιμο πρέπει να το κάνει ο άνθρωπος οπωσδήποτε. Να δει δηλαδή ότι δεν είναι μόνος του και η πολύ δική του, η πολύ κοντινή του. Υπάρχει μια πληθώρα ανθρώπων οι οποίοι έχουν άλλα πιστεύω, άλλες ιδεολογίες, τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε. Να ακολουθούμε τα δικά μας πιστεύω, όχι όμως να σκοτώνουμε τον άλλον διότι είναι αντίθετης άποψης από τη δική μας. Η ταπείνωση αποτελεί και είδος ψυχοθεραπείας,
Ο ταπεινός άνθρωπος δηλαδή είναι, αισθάνεται μια ψυχική εφορία. Για να πάει κάποιος να κάνει ψυχοθεραπεία πρέπει να έχει μια ταπείνωση και μια αποδοχή εκείνου που είναι. Αν δεν δεχόμαστε αυτό που είμαστε, θα περιπλανιόμαστε. Τζάπα και βερεσέ. Και το πρώτο βήμα για τη θεραπεία μας είναι να δεχτούμε εκείνο που είμαστε, εκείνο που έχουμε. Ποια δυναμία έχω εγώ, να τρώω πολύ ας πούμε. Εντάξει. Ή κάτι άλλο, όποιο άλλο θέλετε πείτε. Να το δέχομαι αυτό. Εάν δεν το δέχομαι αυτό, μπορώ να το κουκουλώνω και να σπέβδω, να στρέφομαι σε άλλα. Ναι. Τα όρια, όμως, τα όρια όμως μήπως πρέπει να είναι συγκεκριμένα, γιατί επανέρχομαι και στο αρχικό ερώτημα, η υπερβολική ταπείνωση μήπως οδηγήσει σε ένα και σε μια μη προσοχή του εαυτού μας και αντί να μην αγαπάμε τον εαυτό μας δηλαδή. Άλλο να τον αγαπάμε υπερβολικά, που είναι το ένα άκρο, και άλλο να τον αγαπάμε και πολύ λίγο, που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και ψυχολογικής συμπεριφοράς. Βέβαια. Έγραφε λοιπόν κάποιος γνωστός συγγραφέας σε ένα βιβλίο του, η υπερβολική ευγένεια είναι μια μορφή αγένειας. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και εδώ, νομίζω. Η υπερβολική ταπείνωση είναι μια μορφή μη ταπείνωσης, μια μορφή εγωισμού. Χρειάζεται παντού το μέτρο των αρχαίων Ελλήνων. Παντού το μέτρο. Όταν βλέπω καμιά φορά ανθρώπους να κάνουν μεγάλους σταυρούς, να υποκλίνονται και να συμπεριφέρονται με έναν τρόπο υπερβολικά ταπεινό, υπερβολικά, και πιστεύω με έχω γνωρίσει αρκετούς, υποπτεύομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι, και μιας και το αναφέρετε αυτό, αναφέρεστε προφανώς στην υποκρισία, ο διάλογος ναι. του εαυτού μας ο διάλογος του πραγματικού του εαυτού μας με τον πραγματικό εαυτό μας. Λοιπόν, στον τομέα της υποκρισίας, τι μπορεί να ανακαλύψουμε και να βελτιωθούμε, δηλαδή αν κάποιος ανακαλύψει ότι είναι υποκριτής, πώς μπορεί να το ανακαλύψει καταρχάς αυτό και πώς μπορεί να το θεραπεύσει? Κάνοντας μια τέτοια έρευνα, δηλαδή να γράφω, εάν μπορώ να γράφω, γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να γράφουν, δεν τους ελκύει αυτό. Εάν μπορώ να γράφω, έρχομαι κάποια στιγμή σε σύγκρουση, καθώς από μέσα μου αναδύονται διαφορετικά στοιχεία, σε σύγκρουση με αυτά που πιστεύω. Ας πω, πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει πάντοτε να λέει καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, να είναι πολύ ευγενικός. Κάνοντας ένα διάλογο με το μέσα μου, μπορώ να ρωτήσω εγώ ο εαυτός, τον αληθινό εαυτό. Έκανα καλά σήμερα, που όποιον συναντούσα στον δρόμο το έκανα υπόκληση και είχα ένα χαμόγελο στα αυτιά, χαίρετε, τι κάνετε. Ο αληθινός εαυτός, ο οποίος είναι η συνείδησή μας, έτσι, ο οποίος είναι η σπίθα του Θεού που φέρουμε, όπως λέω. Από τη στιγμή που είναι έντιμος, ο αληθινός εαυτός θα πει σταμάτα του. Σταμάτα του. Έχεις διάθεση να καλημερίσεις τον άλλον, κάντο. Δεν έχεις, μην προσπαθείς να είσαι εκείνο που οι άλλοι θέλουν. Πόσες φορές το κάνουμε αυτό? Να μην είμαστε ο εαυτός μας, αλλά να είμαστε εκείνο που οι άλλοι θέλουν για μας. Ή νομίζουμε ότι οι άλλοι θέλουν για μας. Ναι. Γιατί όπως ξέρετε, όλα βρίσκονται στο κεφάλι μας. Όλα είναι στο κεφάλι, όντως. Ο διάλογος με τον πραγματικό εαυτό μας στον τομέα του έρωτα. Τι μπορεί να βγάλει εδώ? Ο έρωτας είναι δύσκολη υπόθεση. Αλλά μπορεί να γίνει και εύκολη υπόθεση. Πώς μπορεί να γίνει εύκολη υπόθεση από δύσκολη? Κάνοντας ερωτήσεις μέσα μου, εγώ που αναρωτιέμαι για αυτό που μόλις είπατε, εάν όντως τον αγαπώ τον άλλον, και αν τον αγαπώ, για ποιο λόγο τον αγαπώ, για ποιους λόγους, ή αν δεν τον αγαπώ, γιατί το κρύβω, τι περιμένω από αυτό το κρύψιμο. Για παράδειγμα, είμαι παντρεμένος και έχω 2 παιδιά. Κάποια στιγμή μου τελειώνει το ενδιαφέρον προς τη σύζυγο. Και φαντάζομαι και εκείνης, κατά πάσα πιθανότητα.
εάν είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, θα πω τι θέλω, την αγαπάω. Ο εαυτός μου απαντά όχι. Δεν έχει πια το ίδιο ενδιαφέρον για σένα όπως παλιά. Μάλιστα. Και τι κάνω? Κάνω τώρα ένα διάλογο, έτσι, εαυτού με τον αληθινό εαυτό. Και τι κάνω? Την παρατάω και φεύγω? Απαντάει ο αληθινός εαυτός. Και τα παιδιά σου τι θα τα κάνεις? Διλήμματα. Λέω ο εαυτός. Ναι. Τι είπατε? Είναι διλήμματα, διλήμματα όλα αυτά όμως. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Και ο εσωτερικός εαυτός, ο αληθινός εαυτός, σου δίνει τις απαντήσεις. Το θέμα είναι εσύ να μπορείς να τις ακούς. Και πάει λέγοντας. Αυτή η κουβέντα μπορεί να πιάσει ώρα. Να πάρει ώρα. Τέτοιους διαλόγους τους περιγράφετε στο βιβλίο σας προφανώς, έτσι? Είναι πάρα πολύ αυτή η διάλογη. 200 σελίδες γεμάτη με τέτοιου είδους διαλόγους. Αφορούν εμένα. Εμένα και το μέσα μου. Ναι. Να τώρα μείνουμε λίγο στο θέμα του έρωτα. Προφανώς έρωτας δίνεται έμφαση στην αγάπη, έτσι? Διότι άλλο έρωτας, άλλο αγάπη. Αν η αγάπη αντικαταστήσει τον έρωτα, τότε είναι και πιο εύκολες οι αποφάσεις οι ορθολογικές που μπορούμε να πάρουμε στο μέλλον μιας σχέσης που μας προβληματίζει. Όταν έρθει η αγάπη και θα έρθει μετά τον έρωτα, συνήθως οι άνθρωποι ερωτεύονται και είναι η σεξουαλικότητα η οποία τους φέρνει κοντά. Αυτή όμως κάποια στιγμή ελαττώνεται έως και σβήνει. Εκεί μπορεί να εμφανιστεί η αγάπη σιγά σιγά με τον καιρό και το ζευγάρι να μείνει αγαπημένο χωρίς να χάσει τις σεξουαλικές του δραστηριότητες ή και να τις χάσει. Η αγάπη όμως παραμένει και οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί πια. Περνάει και ο καιρός, έρχεται μια ωριμότητα και μια εμπειρία που τους αλλάζει. Ναι. Τώρα, το αν θα πάρει κάποιος μια απόφαση τόσο σημαντική σαν αυτή που λέτε, δεν ξέρω, μετράει. Μετράνε πολλά και εξαρτάται τον καθένα. Η έννοια της απώλειας, είτε ενός προσώπου το οποίο το χάνουμε γιατί δεν θέλει να είναι μαζί μας, είτε ενός προσώπου το οποίο το χάνουμε διότι έφυγε από τη ζωή. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η απώλεια σε ένα διάλογο με τον πραγματικό μας σε αυτό? Θα αντιμετωπιστεί. Πάντως κοστίζει, κάθε απώλεια κοστίζει. Ας πούμε όταν εγώ είχα χωρίσει από την πρώτη γυναίκα μου, μου χρειάστηκε 3 χρόνια για να συνέλθω. Ήμασταν μαζί 8,5 χρόνια παντρεμένοι και χρειάστηκα άλλα 3 για να ξεπεράσω το χωρισμό, διότι δεν τον ήθελα. Εάν θέλει κάποιος το χωρισμό, φεύγει πιο εύκολα. Εάν δεν τον θέλει και αγαπάει τον σύντροφο, τότε υποφέρει, ταλαιπωρείται. Στο διάλογο που θα κάνει με το μέσα του, θα πάρει απαντήσεις. Περίμενε, παραδείγματος χάρη. Περίμενε, μην βιάζεσαι, θέλει χρόνο αυτό. Μα δεν αντέχω, τρελαίνομαι με το χαμό του αγαπημένου προσώπου, για να έχει πεθάνει κάποιος. Το μέσα απαντάει. Και λοιπόν, και μπορεί να θυμηθεί το γέροντα Αμβρόσιο, για τον οποίο είχαμε μιλήσει την άλλη φορά, ο οποίος έλεγε: στη ζωή για τίποτα δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε. Για τίποτα. Γιατί είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Ακριβώς. Πάρε εκεί. Και γιατί υπάρχει κάποιος άλλος κόσμος, ο αιώνιος, έτσι. Ο αιώνιος. Η αιωνιότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσέγγιση που κάνατε στο διάλογο με τον εαυτό μας. Πάρα πολύ. Εγώ επειδή πιστεύω στον Χριστό, πάρα πολύ παίζει ρόλο. Θυμάμαι μια φορά, δεν θυμάμαι αν το είπαμε μαζί την προηγούμενη συνάντηση που είχαμε, με είχε ρωτήσει η κυρία Φλέσα, η φίλη μας, ξαφνικά, φοβόστε το θάνατο κύριο Λεβέντη? Και της λέω όχι. Εκείνο που με απασχολεί είναι οι δικοί μου άνθρωποι που θα μείνουν και που θα στενοχωρηθούν. Το ίδιο λέω και τώρα. Και γιατί δεν φοβάμαι το θάνατο? Διότι ξέρω ότι με περιμένει μια αιωνιότητα. Και εδώ ήρθαμε. Και αυτή η ζωή είναι είτε σχολείο, όπως λέω και γράφω, αυτή η ζωή είναι είτε σχολείο είτε νοσοκομείο. Βρήκε τα δύο. Μιας και αναφερθήκατε στη λέξη σχολείο. Ναι. Λοιπόν, επειδή εδώ τώρα έχουμε πολλοί που μας ακούνε και μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και παρακολουθούν το διάλογό μας, μπορεί να θέλουν να κάνουν ένα διάλογο με τον εαυτό τους όσον αφορά την αντιμετώπιση των παιδιών τους. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το παιδί. Έχουμε ένα πρόβλημα με το παιδί μας. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
Μπορεί να είναι μικρό, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο και σοβαρότερο. Τι κάνουμε τώρα για να το αντιμετωπίσουμε σε αυτό το διάλογο? Πρέπει οπωσδήποτε να πω ότι οι συμβουλές τις οποίες θα δεχτούμε από ειδικούς, δεν τις απορρίπτουμε, είναι χρησιμότατες. Ο καθένας στον τομέα του βέβαια, έτσι. Ένα καλό βιβλίο θα βοηθήσει. Ένας καλός πνευματικός επίσης θα βοηθήσει. Σύμφωνοι. Αλλά εάν δεν τα καταφέρνω, δεν έχω λεφτά να πάω να κάνω ψυχοθεραπεία, ο πνευματικός μου είναι μακριά, δεν έχω ούτε μια φίλη, τι κάνω, ένα φίλο, τι κάνω, τότε εμπιστεύομαι το μέσα μου και αν το ξεκινήσει κάποιος αυτό, σιγά σιγά θα δει ότι η εμπιστοσύνη αυτή θα αποδίδει καρπούς με τον καιρό όλο και περισσότερους και ρωτάω. Τώρα το παιδί μου καθυστέρησε να έρθει για μισή ώρα, κατά μισή ώρα. Τώρα το παιδί μου δεν θέλει να φάει το φαγητό που του έχω φτιάξει. Τι κάνω, του βάζω τις φωνές ή ακολουθώ άλλη τακτική? Το μέσα θα απαντήσει. Θυμάμαι μια φορά είχε έρθει κάποια κυρία η οποία μου παραπονιόταν ότι ο γιος της, που είναι παλικάρι μεγάλο, έχει ξεφύγει λιγάκι. Και μου λέει, πάω και του το λέω. Μα γιατί το έκανες αυτό? Δεν έπρεπε, μπούρου μπούρου. Ναι. Και μετά πάω και του το ξαναλέω. Εγώ κατάλαβα. Και πόσες φορές του έχεις πει με τις ίδιες λέξεις το ίδιο, την ίδια συγκεκριμένη συμβουλή? Α, μου λέει πολλές, πάνω από 10, 15. Έχει αλλάξει καθόλου? Ρωτάω. Όχι. Τότε ευλογημένη, γιατί συνεχίζεις? Γιατί δεν σταματάς και δεν ψάχνεις με κάποιο τρόπο να βρεις διαφορετική μέθοδο προσέγγισης του παιδιού? Αφού ο καθένας μας είναι διαφορετικός, όπως και να το κάνουμε. Όλοι μας είμαστε διαφορετικοί. Ναι. Θα σε δώσω απάντηση. Βεβαίως. Και νομίζω δώσατε απάντηση και στους γονείς που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο τεράστιο θέμα. Το ζήτημα της κατάθλιψης, από την οποία υποφέρουν οι χιλιάδες συνάνθρωποι μας. Πώς αντιμετωπίζουμε την κατάθλιψη απευθυνόμενοι στον πραγματικό εαυτό μας? Πώς αντιμετωπίζουμε την κατάθλιψη? Καταρχήν ξέρουμε ότι αν πάμε σε έναν ψυχίατρο θα μας δώσει φάρμακα και θα την κοιμήσει την κατάθλιψη. Δεν θα την διώξει, δεν θα τη λύσει, θα την κοιμήσει. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά καταφεύγουν στα φάρμακα. Δεν είμαι εναντίον των φαρμάκων όταν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Άλλωστε ο Θεός τους γιατρούς και τα φάρμακα γι' αυτό μας τα έχει δώσει, για να έχουμε μια ισορροπία και μια γαλήνη στην ψυχή μας. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να πάει σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχοθεραπευτή, να τον συμβουλευτεί και σιγά σιγά να δει αλλιώς τα πράγματα και να αλλάξει. Διότι εκείνο που μας χρειάζεται, κύριε Κουντουγλίδη, το ξέρετε καλά εσείς, είναι να βλέπουμε και αλλιώς τα πράγματα. Ναι, και αλλιώς τα πράγματα. Ναι, ολοκληρώστε. Αυτή η διαφορετική προσέγγιση της πραγματικότητας μπορεί να μας φανεί υπερχρήσιμη. Είναι, ξέρετε, συνηθίζω να λέω το παράδειγμα, όπως ένα κάστρο σε ένα βουνό που το πλησιάζουν 4 άνθρωποι από διαφορετικές μεριές και όταν ανεβαίνουν εκεί, ο καθένας λέει ότι είδε όλο το κάστρο πιο καλά από κάθε άλλον. Ποιος το είδε καλύτερα? Ένα μέρος του κάστρου είδε ο καθένας. Δηλαδή η αλήθεια μπορεί να προσεγγίζεται από τους ανθρώπους, έτσι, αλλά όχι ολόκληρη. Πάντα υπάρχει κάτι που μας ξεφεύγει και ευτυχώς εγώ θα έλεγα, διότι μας δραστηριοποιεί στο να ερευνούμε. Ναι, και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, που ήδη το είπατε, αλλά θέλω λίγο να το κάνετε λίγο πιο συγκεκριμένο. Όταν ανακαλύπτουμε το πόσο σημαντικός, μάλλον, είναι ο ρόλος της πίστης στην ανακάλυψη του πραγματικού μας εαυτού. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλος. Ο Γέροντας Αμβρόσιος, γιατί το θέμα της πίστης είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ευαίσθητο, λεπτό και σπουδαίο, έλεγε, φέρτε μου έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει πραγματικά να πέσω να του φιλήσω τα πόδια. Και μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Πέτρος ο ίδιος είπε στον Χριστό, Κύριε δώσε μας λίγη πίστη σε παρακαλώ. Πρόσθες ημίν πίστην.
είναι δώρο πίστη. Όποιος την έχει μπορεί και αυτή την έρευνα που θα κάνει με τον εαυτό του να βγάλει λαβράκι. Θυμάμαι όταν εγώ έκανα αυτή τη δουλειά με τον εαυτό μου, αναρωτιόμουν αρκετές φορές και έλεγα τώρα μιλάω με ποιον, με μένα μιλάω. Και το έλεγα στο μέσα μου, στο Χριστό που φέρω μέσα μου. Τι κάνω πάλι? Και μου απαντούσε χαριτολογώντας, γιατί έχει πολύ χιούμορ ο Θεός, έτσι. Και περίμενα, πώς το λέω σε ένα σημείο, και περίμενα πότε θα με αμφισβητήσει πάλι. Δηλαδή έκανα αυτή τη δουλειά, αλλά είχα και ερωτήματα. Βρε, είμαι καλά? Δεν είμαι? Τι είναι αυτό που κάνω? Μέχρι που τελικά κατέληξα ότι όντως ήταν πολύτιμότατο όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεβέντη, για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε. Και πάντα να είσαι δημιουργικός και πολυγραφότατος, όπως είστε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό τάξιδο το βιβλίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Ήταν ο Μιχάλης Λεβέντης, ψυχοθεραπευτής, συγγραφέας, φίλες και φίλοι. Τον ακούσαμε, τον είδαμε. Με τεχνητή νοημοσύνη ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή και με διάλογο με τον εαυτό μας την κλείσαμε. Νομίζω ότι είχαν ενδιαφέρον και οι δύο συνεντεύξεις που παρακολουθήσαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στη συχνότητα της TV100 και της εκπομπής. Σας έχουμε να περάσετε ένα καλό βράδυ.